Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Καλησπέρα στους συνδεδεμένους, καλησπέρα στους είναι συνέδρια. Το σημερινό σου μιλητή το γνωρίζετε, πιστεύω όλοι. Το Γιώργο Λευκόπουλος είναι από τους γνωστότερους ακτινολόγους στην πόλη μας. Συνάδελφος με μεγάλη εμπειρία στους υπερήκους και για το ΑΧΕΠΑ είναι και ένα κομμάτι της ιστορίας του ΑΧΕΠΑ. Μια και για πολλά χρόνια υπήρξε στέλεχος στη δικιά μας κλινική πλέον. Επομένως, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεται να μας δώσει την εμπειρία του πάνω σε ένα θέμα που έχει ένα μεγάλο έθνος, αλλά έχει τις ιδιαιτερότητες του. Την απεικόνιση, την υπερηφογραφική των Αγίων, που πιστεύω ότι οι τεχνικές λεπτομέρειες και η εμπειρία του κ. Λευκόπουλου θα μας είναι εξαιρετικά χρήσιμες σε μια συχνή εξέταση να μπορέσουμε να την αποδώσουμε σωστά. Οπότε σας ευχαριστούμε πολύ, κ. Λευκόπουλου, που είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Και ο λόγος είναι σε εσάς. Καλησπέρα και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή για την πρόσκληση και τον Αδάμ. Απλώς θα απευθυνθώ στον Αδάμ πιο προσωπικά και να πω ότι το τελευταίο καιρό θυμόμουν εκείνο το βράδυ στην Πάτρα, όπου ήταν παρόντες και ο Δημήτρης Σοκελέκης και ο Τάσος Σοκελέκης. Εγώ είχα την τύχη, ας πούμε, ότι αφιερώνω αυτή την ομιλία σε αυτή την οικογένεια με την οποία έτυχε να δουλέψω και να συνεργαστώ. Δυστυχώς και οι τρεις πήραν το μεγάλο ταξίδι. Το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι οι αρτηρίες με υπερήκους, αλλά επειδή εγώ θεωρώ ότι είμαι ένας ακτινολόγος που πιστεύει στην ολιστική ιατρική και την ακτινολογία, θα δείτε παρακάτω ότι για να προσεγγίσει σωστά την παθολογία των αρτηριών δεν φτάνουν μόνο υπέρχει. Είναι βασικό εργαλείο, αλλά είναι μία από τις εξετάσεις. Ο τίτλος λίγο επάνω μη σας ξενίζει. Θεωρώ τον εαυτό μου και λίγο υπερασπιστή αυτού του χώρου, ο οποίος έχει ρημαχθεί, έχει περιοριστεί πάρα πολύ για τον ακτινολογικό τομέα, γιατί έχουν εισβάλει αυτό που λέω οι κατακτητές κλινικοί. Και αν ήταν μέσα σε νομικά καθαρά πλαίσια, δηλαδή ήταν πιστοποιημένοι από το Κεντρικό Συμβούλιο για να κάνουν υπερήκους, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Αλλά 90% από αυτούς κάνουν υπερήκους παρανόμους. Παρανόμως και αυτό συνεχίζεται. Το τι βλέπουμε καθημερινά, επειδή εγώ τυχαίνει, έκανα κάποιες μετρήσεις να κάνω περίπου 100 υπερήκους την εβδομάδα, το τι βλέπουμε από παραπεμπτικά κλινικών που ασχολούνται με τους υπερήκους, είναι τρομερό για την υγεία του κόσμου, δηλαδή, όχι για εμάς. Εγώ δεν το βλέπω πρωταγωνιστικά. Και ας πούμε ότι να προσπαθήσουμε, έχουν γίνει προσπάθειες, ξαναγίνονται εισηγήσεις, να προσπαθήσει και η ακτινολογική εταιρεία να υπερασπίσει αυτό το χώρο. Το άλλαξα. Και αυτό έχει πολλά πρόσωπα αυτό που σχολιάζω. Δηλαδή έχει σχέση και με την οικονομική μας ευμάρεια. Ο υπέρηχος είναι ένα εργαλείο που μπορεί κάποιος, ας πούμε, που θα αποφασίσει να πάει να ζήσει στην επαρχία και να δουλέψει εκεί. Μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο για να έχει μια οικονομική ανεξαρτησία και αξιοπρεπές αμοιβές. Σας δείχνω αυτή την εικόνα, γιατί οι ακτινολόγοι ασχολούμαστε με όλες τις σωματότητες και όλες τις ηλικίες. Ένα χαριτωμένο παιδάκι και ένας χαριτωμένος κύριος, δεν ξέρω, και ο παπάς του. Και από πάνω βλέπετε μια σειρά από ηχοβολείς, τους οποίους ο ακτινολόγος πιστεύω θα μπορούσε όλους από αυτούς να τις χρησιμοποιεί κατά περίσταση. Η πιο συνηθισμένη είναι αυτή η κεφαλή, που είναι η κόμβεξ, ας πούμε, έχει κάλες κόμβεξ. Για τις ενδοκολπικές δεν θέλω να σχολιάσω κάτι, είναι ενδοκολπικές και διορθικές, τις έχουμε καταλήψει. Υπάρχουν διάφορες κεφάλες που, ας πούμε, κάνουν αγγεία, κάποια από τις πιο μικρές κεφάλες κάνουν καρδιά. Αυτό είναι ένας πίνακας, δεν μένουμε εδώ. Σημείωνα πόσοι κλινικοί πια παρεμβαίνουν στις περίπους. Και να πω το πιο σύγχρονο, ας πούμε, που είναι ο έλεγχος του δέρματος από περίπου με τρομερές κεφαλές, οι οποίες αγγίζονται 20 μεγαχέρτς και παραπάνω. Έχω ακούσει δερματολόγους να εκπαιδεύονται σε αυτό το κομμάτι και όχι, δεν σε αυτό το τελευταίο, και όχι οι ακτινολόγοι. Γι' αυτά δεν το συζητάω, είναι εγκαταλελειμμένο. Δεν θέλω να είμαι λίγο σκληρός, αλλά νομίζω ότι ευθυνόμαστε για το τι τρένο θα πάρουμε. Εντάξει, επειδή θα πάω στην Ινδία σε 10 μέρες, έχω κανονίσει να πάρω πάντως το παλιότερο, να πάρω κάτι πιο σύγχρονο. Θα ξεκινήσουμε από την περιοχή του κεφαλιού. Θα έχετε ακούσει για την
Giant Cell Artiritida. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει ποτέ αυτή την εξέταση, αλλά σας διαβεβαιώ είναι πάρα πολύ εύκολη. Αν προσεγγίσετε με τον υποβολέα μπροστά από το αυτί και το βάλετε τον υποβολέα κάθετα, θα βρείτε πολύ εύκολα την κρυπταυτική αρτηρία. Προσπαθήστε να το κάνετε σε έναν ασθενή που κάνετε τρίπλεξ καροτίδων, για να βρείτε τι είναι η αρτηρίτης. Ουσιαστικά είναι μια θρόμβωση εσωτερική. Υπάρχει αυτή η πάγη του τυχώματος, είναι σαν δίκη στόχου που λέμε. Το βλέπετε εδώ, εδώ είναι πολύ πιο στενωμένο. Μην νομίζετε, και εγώ δεν πρέπει να έχω κάνει από 10-20 εξετάσεις. Μάλιστα, μία από τις φορές μου την είχε στείλει κάποιος συνάδελφος και ο χειρουργός από το ΕΘΕΠΑ, γιατί δεν έβρισκε πριν να την κάνει. Αυτή είναι η απεικόνηση. Και αν θέλετε, βλέπετε εδώ, γίνεται σαν φυδάκι η αρτηρία. Τη βλέπετε. Σας λέω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να την προσεγγίσετε. Δοκιμάστε το. Και φυσικά, αν θέλετε και μια επιβεβαίωση πέρα των υπερήγων, θα κάνετε μία μαγνητική, αλλά θέλει να γίνει με ιδιαίτερο τρόπο. Γιατί μιλάμε για ένα μικρό αγγείο. Άρα θέλει μεγαλύτερα field of view, θέλει σαν τεχνικέ και σχεδιαστικό. Περίπου την εικόνα που βλέπατε πριν δίκη στόχου, στον υπέρυγο, τη βλέπετε και εδώ. Φυσικά, εντάξει, υπάρχουν και θα τα έχετε δει σε κάποιου ηλικιωμένου ανθρώπου και μεσαιωνικού πίνακε, όπου φαίνεται χαρακτηριστικά, ας πούμε, αυτή η οφειοειδή πορεία των σκληρητικών κροταφικών αρτηριών. Για να πάμε στο επόμενο θέμα, δέστε δύο ωραία δελφινάκια. Είναι ζωντανό τατού αυτό. Νομίζω την εξέταση που, όσον αφορά τις αρτηρίες, η πιο συχνή εξέταση είναι νομίζω τρίπλεξ καροτίδων. Και λίγο πολύ, όλοι, ας πούμε, πολλοί συνάδελφοι έχουν και κάνουν. Είναι μια εξέταση που δεν την αρνιούνται. Δηλαδή, θα σας πω πόσες εξετάσεις αρνιούνται στα διαγωνιστικά κέντρα. Στις καροτίδες προσεγγίζουμε, ας πούμε, το διχασμό. Ξεκινάμε από τη βάση της κοινής καροτίδας και πάμε κυρίως, μας ενδιαφέρει ο διχασμός, όπου εκεί έχουμε τις περισσότερες αθρωματικές πλάκες. Αυτή είναι μια φυσιολογική καροτίδα. Βλέπετε τι ώρα γεμίζει ο αυλός και έχει και κανονική κυματομορφή. Εδώ είναι ένας τεράστιος θρόμβος και εδώ, αν δούμε αυτή την εικόνα την προηγούμενη, δέστε πόσο ωραία γεμίζει ο αυλός και δέστε το παθολογικό. Κατά τόπους βλέπετε το χρώμα και βλέπετε τις έντονες αθρωματικές αριώσεις. Εδώ βλέπετε μια πλάκα η οποία έχει και ένα χαρακτηριστικό. Είναι μεικτή πλάκα, αλλά κυριαρχεί το στοιχείο το μαλακό. Λέμε ότι αυτές οι πλάκες είναι πιο επικίνδυνες. Δεν θα μείνουμε πολύ στην παθολογία. Πιο πολύ θέλω να σας δώσω ερεθίσματα να δείτε ποιο είναι το εύρος που μπορούμε να εξετάσουμε με τους περίπους. Εδώ βλέπετε, ενώ δέστε την προηγούμενη κυματομορφή πώς ήταν, δέστε αυτήν εδώ. Και φυσικά όταν θα βάζετε, θα ακούτε και τον ήχο του φυσήματος, όταν η στένωση είναι αρκετά μεγάλη. Το κριτικό όριο, γιατί υπάρχει ένα μπέρδεμα, θυμάμαι σε μια τελευταία συνεδρίαση που είχαμε κάνει με την Ανατολική Εταιρεία, κάποιοι κλινικοί μας κάναν παρατηρήσεις για το τι γράφουμε. Όταν γράφετε πορίσματα, μην βάζετε μια τιμή, 63%. Δεν είναι σωστό. Βάζετε ένα φάσμα, να πέστε ότι είναι 60 με 65 ή 65 με 70. Το κριτικό όριο λοιπόν είναι το 70, για το οποίο θα αποφασίσει ο αγιοχειρουργός να κάνει μια επεμβατική πράξη. Φυσικά θα κρίνει και σε τι κατάσταση είναι η άλλη αρτηρία. Γιατί είναι άλλη, είναι καλή η μέτρια η στένωσή της. Μέτρια λέμε αυτές που είναι ανάμεσα στους 30 με το 60 και ήπια αυτές που είναι κάτω από 30. Εδώ λοιπόν θα ακούσουμε και φύσημα. Αυτό λοιπόν που σας είπα από την αρχή, γιατί η ακτινολογία δεν είναι μια ειδικότητα που χωρίζεται κατά μηχανήματα αλλά κατά συστήματα. Εδώ βλέπετε κάποιες άλλες προσεγγίσεις που και οι παρόντες έχουν μεγάλη εμπειρία. Αυτή, ξέρετε, είναι μια ψηφιακή αγιογραφία. Εδώ έχουμε τη σιτή αγιογραφία και εδώ είναι η 3D ανασύνθεση. Μερικές φορές όταν κάνουμε 3D ανασύνθεση, να προσέχετε, αυτό δεν σημαίνει πλήρη αποκοπή. Αυτό το σιτάγιο έχει συνέχεια. Αν το αλλάξετε λίγο αλλάξτε λίγο την εικόνα, θα δείτε το λεπτοφύες αγίου που φυσικά μπορεί να το συνδυάσει και με τον υπέρυπο, να δείτε τον βαθμό της ένωσης. Εδώ όμως μιλάμε για στενώσεις σε αυτές τις περιπτώσεις πάνω από 70%. Και ένα συμπληρωματικό σε αυτόν τον άρρωστο είχαμε και εκτεταμένο ισχυμικό έφρακτο. Παλιά λέγαμε ότι ο χρυσός κανόνας πριν πολλά χρόνια, 2000 χρόνια δηλαδή, ότι είναι ο υπέρυχος και η μαγνητική αγιογραφία. Εγώ θα λέγω ότι ανάλογα με την εμπειρία θα προτιμούσα ίσως τον υπέρυπο μαζί με την σιτή αγιογραφία. Εξαρτάται και από τα μηχανήματα όμως, γιατί υπάρχουν μηχανήματα σήμερα το μαγνήτη που δείχνουν, ας πούμε, αρκετά έμεσα και την πλάκα. Αυτή είναι η θέση
του αρρώστου. Έβαλα αυτή την εικόνα με την αξονική, θα σας εξηγήσω γιατί. Ο άρρωστος είναι στρίβει λίγο το κεφάλι του προς τα αριστερά, το κρεβάτι, το προσκέφαλο του κρεβατικού καλών είναι, αν όχι οριζόντιο, με πολύ μικρή κλίση. Και άμα δείτε την αξονική, βλέπετε, αν δείτε ότι αυτό είναι ο ηχοβολέας, πώς έχει την δέσμη του, είναι ακριβώς αυτό που σας δείχνει. Δηλαδή πρέπει να το βάλετε λίγο λοξά. Και όπως επίσης, όταν θες να δεις τις σποδηλικές από πίσω, θα κάνεις έτσι που θα βλέπεις την καροτίδα, που είναι πιο εύκολο, θα δώσεις μια μικρή κλίση. Μπορείς να μετακινήσεις τον ηχοβολέα σου για να μπορείς να πέσεις πάνω στις σποδηλικές, οι οποίες είναι εδώ. Όταν έχουμε ένα τρύπες καροτίδων, εξετάζουμε και τις σποδηλικές. Λοιπόν, πάμε τώρα, αλλάζουμε λίγο θέμα. Είναι μια εξέταση που την αρνούνται. Δηλαδή, παίρνουν στα διαγνωστικά κέντρα και τους λένε έχουν να κάνουμε τρύπες αρτηριών άκρη φλεβών. Δεν ξέρω να κάνω. Δεν ξέρω εγώ, δεν μπορώ να καταλάβω τι διαφέρει το κάτω άκρο από το άνω άκρο. Αλλά είναι κάτι που συμβαίνει στην πραγματικότητα. Δηλαδή, οι μισοί συνάδελφοι και παραπάνω δεν, λένε δεν ξέρουμε να κάνουμε άνω άκρο. Δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Αν εσείς το καταλαβαίνετε, μπορεί να με βοηθήσετε. Ξέρετε καλά την ανατομία. Οπότε, ξέρετε καλά την ανατομία, όταν ξεκινάτε να κάνετε άνω άκρα, πιο σπάνιες είναι οι συνώσεις του άνω άκρο, αλλά υπάρχουν πολλές παθολογίες που θα πρέπει να ψάξετε. Θα ξεκινήσετε, ας πούμε, από την έκθεση της υποκλειδίου και από τις δύο μεριές, και θα πάτε μέχρι τουλάχιστον την κερκυδική και την ολένια εδώ κάτω. Φυσικά δεν εξετάσετε όλο το μήκος, εξετάσετε κατά τόπους. Λέει, εξετάσετε την έκθεση της υποκλειδίου, η υποκλειδίου που θα μεταπεί στη Μασχαλία, και μετά πάτε σε βραχιόνιο και πάτε μέχρι κάτω. Το να ξέρετε εξετάσεις αρτηρίες είναι σημαντικό και για τις φίστουλες μετά. Εδώ ο συνάδελφος έχει δείξει πολύ γραφικά πώς έχει κάνει ένα σχέδιο πάνω στο χέρι, πώς θα πάτε να δείτε τις αρτηρίες. Αυτή η κεφαλή, αν δεν κάνω λάθος, είναι η πατοσούλα που χρησιμοποιούμε και στους περίπου μαλακών μορίων. Μια καταπληκτική κεφαλή για παθήσεις μαλακών μορίων, κυρίως επιφανειακών. Αν θέλουμε να εξετάσουμε ρευματοειδή αρτρίτιδα στα δάχτυλα ή θέλουμε να δούμε ένα μικρή βλάβη, ας πούμε, στην περιοχή του κρανίου, πάνω από το φρύδι ή και το μάτι, αν θέλετε ακόμη, γιατί μπορούμε να εξετάσουμε και το μάτι, αυτή η κεφαλή είναι πάρα πολύ βοηθητική. Και οι 5-12 κλασικοί που έχετε στα συνηθισμένα μηχανήματα που χρησιμοποιούμε για το μαστό, και αυτή κάνει, αλλά αυτή είναι εκπληκτική για τα μαλακαμόρια. Εδώ βλέπετε, ας πούμε, ότι έχει δείχνει διάφορες περιπτώσεις, εδώ είναι φυσιολογικό και παρακάτω βλέπουμε το θρόμο. Αυτή τώρα εδώ, για να σας εξηγήσω, εδώ φαίνεται πολύ καλά ο θρόμος, όπως και εδώ, αυτή είναι 3D απεικόνηση. Δείχνει τον απλό και δείχνει και το θρόμο με άλλο χρώμα μέσα. Υπάρχουν πολλά μηχανήματα που έχουν δυνατότητα να κάνουν ταυτόχρονα και 3D απεικόνηση. Εδώ πάλι βλέπουμε μια περιοχή, βλέπετε πως έχει το χέρι. Εγώ πρακτικά τι κάνω, όταν εξετάζω το άνω άκρο, τον ασθενή τον έχω ξαπλωμένο μέχρι να φτάσω στον αγκόν και μετά σύντομα στο σηκώνω, γιατί μου είναι πιο εύκολο να έχω και τα δύο χέρια, τον τοποθετώ απέναντί μου σε μια καρέκλα κάθε νερό, σε ένα σκαμπό, και έτσι έρχεται και μπορεί να εξετάσει τα δύο χέρια. Γιατί εδώ είναι λίγο δύσκολο να εξετάσει και το αριστερό, και όταν είναι ξαπλωμένο σαν κρεβάτι, και το δεξιά άκρο μέχρι τέρμα. Τώρα. Ένα άλλο σημαντικό θέμα που και αυτό υπάρχουν πολύ λίγοι συνάδελφοι δυστυχώς που ασχολούνται είναι οι φίστουλες. Δεν ξέρω, έχουμε μονάδα νεφρού εδώ, είναι ένας καλός συνάδελφος παλιός, δεν ξέρω να κάνουν, δηλαδή αν κάνουν και φίστουλες. Οπότε θα έχετε εμπειρία με αυτό το τομέα. Εδώ περιγράφει τους διάφορους τύπους από τις φίστουλες. Ο πιο κλασικός είναι ο πρώτος, όπου αναστομώνεται η κερκυδική με την κεφαλική, και υπάρχουν όμως και άλλες, αυτές που είναι δίκην πετάλου, υπάρχουν διάφορες. Και πολλές φορές, επειδή υπάρχουν προβλήματα, δηλαδή υπάρχουν επιπλοκές, τρομβώσεις κτλ., αναγκάζονται να κάνουν και μια δεύτερη επέμβαση, ας πούμε, για τον νεφροπαθή. Στις φίστουλες τι θα εξετάσουμε? Θα εξετάσουμε τα αγγεία, τα τροφοφόρα, δηλαδή τις δύο αρτηρίες, έχει σημασία, όπου θα μετρήσουμε τις ταχύτητες κτλ. Και μετά την αρτηριοποιημένη φλέβα, τη φίστουλα δηλαδή, η οποία μπορεί να έχει ποικίλη παθολογία. Όταν θα βάλετε την κεφαλή σας μέσα στην αρτηριοποιημένη φλέβα, θα έχετε υψηλές ταχύτητες μέσα στην παραξενεύση. Υπάρχει μια γκάμα από 100 με 400, θυμάμαι καλά, σαν τη μέτρα σεκόν.
Και θα δείτε εδώ, τώρα βλέπετε μια αφίσα η οποία είναι καθαρή, δεν έχει τίποτα, αλλά θα υπάρχουν περιπτώσεις που θα έχει μέσα θρόμβωση, που θα έχει, μπορεί να έχει δημιουργηθεί κάποιο ανέβρινο, λίγο εδώ έχει μια στρεμπλώδη ροή. Εδώ έχουμε στένωση, μεγάλη στένωση, τη βλέπετε, μέσα στη φίστουλα. Εδώ προφανώς είναι η φίστουλα που είπαμε ότι κάνει δείχνει μετάλλο, ας πούμε. Και φυσικά θα μετρήσουμε και, δηλαδή θα μετρήσουμε τις ταχύτητες στα τροφοφόρα αρτηριακά αγγεία και θα μετρήσουμε και τις ταχύτητες μέσα και κυρίως τη φίστουλα θα ψάξουμε να δούμε αν έχει στενώσει εσωτερικές τρομβώσεις. Όπως εδώ βλέπετε μια αναστόμωση η οποία έχει κυκλωτερή θρόμβωση. Και ο ελεύθερος απλώς είναι αυτός. Όπως βλέπουμε πάνω στις φωταφυτιές την εικόνα δίκη στόχου, κάτι παρόμοιο είναι εδώ. Δεν είναι δύσκολο να κάνετε, αν ασχοληθείτε λίγο, ας πούμε κάποιος και από τους ειδικευόμενους ασχοληθεί συνεργαζόμενος με το νεφρολογικό, να μάθετε να κάνετε και φίστουλες. Εδώ είναι τώρα καρτινολογικό ερώτημα. Ποιο ζωάκι είναι αυτό? Πώς? Ένα λευκό πουλί. Ο Βάντραφος λέγεται αυτή η στάση. Πάμε τώρα σε ένα αγγείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό και νομίζω γίνεται πάρα πολύ συχνά. Απλώς εδώ, ενώ πριν μιλούσαμε για στενώσεις, τώρα εδώ μιλάμε κυρίως για διάταση, για ανέβρισμα της κοιλιακής αορτής. Βλέπετε φυσιολογική αορτή, έτσι, το κλασικό διχαλωτό μόσχευμα. Και εδώ βλέπετε το ανέβρισμα το οποίο είναι και πολύ μεγάλο. Βλέπετε τον εσωτερικό θρόμβο και φυσικά εδώ θα χρειαστεί να κάνουμε συμπληρωματικά και μια αξονική. Και η αγιογιορίου νομίζω το ζητάνε, λέμε μόνο στον υπέρηχο. Θυμάμαι μια ιστορία τώρα ένας φίλος με τον οποίο παίζαμε μπάσκετ κάποτε, ήρθε να κάνει προστάτη και περίμενε πάνω στο ισόγειο. Οπότε φεύγοντας, εγώ του λέω τι κάνει στάση. Εδώ για συνονόματο μου λέει θα να κάνω τον προστάτη. Λέω καλά, το κάνω εγώ. Και το παραμικρό γράφει μόνο προστάτη. Και μάλιστα λάθος, γιατί όταν λέμε ουροποιητικό πρέπει να κάνουμε και τα νεφρά. Και λέω άντε, δώσω το σπάνιο με τα νεφρά. Και πάω πάνω στα νεφρά και βλέπω ένα νεύρισμα αυτή τη τάξη. Θυμάμαι ήταν λίγο πριν το Πάσχα και με έπαιρνε μετά που τον έσωσα. Η τύχη τον έσωσε. Όχι εγώ. Γιατί οποιοδήποτε γιατρός νομίζω θα έβλεπε αυτό το ανεβρίμου στο Παρίσι και θυμάμαι έπαιρνε και έκλαιγε ο Τάσος. Αλλά είναι καμιά φορά μακάρι να είμαστε τυχεροί σαν αυτόν. Τα ανεβρίσματα μπορεί να είναι από την κοιλιακή αορτή. Το κλασικό είναι ξεκινάνε υπονεφρικά και φτάνουν περίπου μέχρι το διχασμό. Μετράμε τις διαστάσεις και το μήκος. Και φυσικά έχουμε και ανεβρίσματα όπως καταλαβαίνετε εδώ, γιατί πιο πολλοί τεχνολόγοι και έμπειροι έχουμε ανεβρίσματα και στις λαγόνιες. Είναι πολύ συχνό να ζητάνε κυρίως, είναι πολύ συχνή εξέταση, να ζητάνε λαγόνες αρτηρίες και αρτηρίες κάτω άκρων. Είναι συχνώς έτσι το πρακτικό του οποίου. Μην διστάσετε, κάντε και την αορτή λίγο πιο πάνω. Εδώ στην περιοχή, όσον αφορά την αορτή, θα πούμε για τις νεφρικές μετά, έχει σημασία τι μεγέθος είναι το βαρέλι το γαλλικό. Αν είναι ευρύνο, αν είναι 225 κιλά, αν είναι 500, θα σας εξηγήσω μετά τι εννοώ. Πάντως οι λαγόνιες είναι εύκολο, τουλάχιστον το αρχικό του τμήμα. Και τις έξω λαγόνιες θα τις εξετάσετε εύκολα. Σε πιο φυσιολογικού σωματότυπου, σε κανονικού σωματότυπου ανθρώπου, ας πούμε, μπορεί να βρείτε και την κοινή και την έσω καροτίδα, σε όλη το μήκος. Απλώς θέλει μια εμπειρία, δηλαδή να το παλέψετε. Πολλές φορές λέμε ότι ζητάνε τις λαγόνιες και ζητάνε και τις αρτηρίες κάτω άκρων. Δεν μιλάμε για αρτηρίες κάτω άκρων και έχουμε μια ψηφιακή αγγιογραφία. Βλέπετε τα διάφορα σημεία που θα κάνετε την εξέτασή σας. Ξεκινάμε τις κοινές μοιραίες, την επιπολής μοιραία, πάτε πίσω στον ιγνιακό βόθρο και φυσικά μετά πηγαίνετε στην οπίστια πνημεία και στους πλάδους της. Και φτάνετε μέχρι κάτω, ας πούμε, χαμηλά, να ελέγξετε τη ροή των αρτηριών, εδώ που δείχνει εγγύς των σφυρών. Φυσικά, ο υπέρηχος για τις αρτηρίες κάτω άκρων είναι στους ανθρώπους που έχουν διαλείπους αφολώντα και μεγάλη αρτηριοπάθεια, δεν φτάνει μόνο ο υπέρηχος. Θα κάνεις μια πιο αντικειμενική εξέταση. Νομίζω σήμερα με τη θητεία αγιογραφίες μπορούμε να καλύψουμε πάρα πολύ καλά από την κοιλιακή αορτή μέχρι τις αρτηρίες
εγγύηση υποδοπνευμικής. Να έχουμε και ένα άλλο τρόπο δηλαδή. Αλλά σε επίγουσες καταστάσεις, στην εφημερία κάτι σημαίνει, νομίζω μπορεί ο υπέρυπος να είναι ένα καλό πρώτο εργαλείο για τη γνωμάτευση. Εδώ βλέπετε, ας πούμε, ένα πλήρως στραβωμένο αγγείο. Το πιο συνηθισμένο είναι αυτό που έχουμε μια θρόμβωση, που και εδώ οι μεγάλες θρομβώσεις, αυτές που απαιτούν και, πώς το λένε, στεν και πεβατική μέθοδο, είναι αυτές που είναι πάνω από 60%. Υπάρχει και η μέθοδος με το βαλονάκι, αλλά αυτά ίσως να μας πει κάτι ο Αδάμ μετά για τα θεραπευτικά. Το κλασικό με τις αρτηρίες και τον ανώακρονο, που λέγαμε, και τον κάτω άκρονο, είναι η τριφασική γηματομορφή. Αν αρχίσουμε να έχουμε στενώσεις, μπορεί η γηματομορφή θα νιώθει και πιο χαμηλές ταχύτητες και μπορεί να γίνει διφασική ή μονοφασική. Δηλαδή θα ψάχνετε και αυτό. Εδώ βλέπετε μια διφασική και εδώ είναι μονοφασική. Βλέπετε όλα τα πίκ είναι από πάνω. Εδώ έχει κάνει και ένα ψευδοανέβρισμα, όπου υπάρχει αυτή η κίνηση γιάνγκ που είναι στροβιλώδης, ας πούμε, ροή. Πάμε σε κάποιες αρτηρίες που και αυτές ο κόσμος δίνονται κατά κόρον αυτή η εξέταση. Πιστεύω 9 στις 10 περιπτώσεις είναι λάθος που τη δίνουν, γιατί αγνοούν τι σημαίνει σωματότυπος. Για μένα μια απλή αξονική, χωρίς να είναι σύντομη αγιογραφία, μπορεί να απαντήσει για την κατάσταση των νεφρικών. Μια απλή που έχετε δώσει 100 ml σκιαστικό και κάνετε, ας πούμε, άνω κάτω κοιλίας. Αν πάτε και να επεξεργαστείτε τα αγγεία, νομίζω θα έχετε απάντηση. Άρα οι νεφρολόγοι, εντάξει, εγώ το έχω παλέψει πολλές φορές, λέω μια άλλο, δεν είναι. Θα πρέπει να ξέρουν τι στέλνουν. Σήμερα έκανα μια αναμενευτική, μου τη στείλανε εδώ κάποιος φίλος από το ΑΧΕΠΑ. Κάνατε μια καλή δουλειά, νομίζω. Διανοίξατε την αριστερή νεφρική και είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή έχουν αποκατασταθεί ροές τα πάντα. Νομίζω μπήκατε. Αλλά δεν ξέρω να το έκανες εσύ ο Φινίτσης, πήγατε από κάτω και... το τελευταίο μήνα είναι. Πολύ πρόσφατο είναι. Λοιπόν, δέστε, οι νεφρικές, φυσικά, εντάξει, εδώ με τον υπέρυπο, όσο και έμπειρος να είσαι, όταν έχει μια διπλή τριπλή νεφρική, δεν θα τη δεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, κάνεις την εξέτασή σου, ενώ δέστε την αντικειμενική που είναι η αξονική. Εδώ βλέπετε, ας πούμε, σας δείχνει την κάτω κύλη φλέβα και την αορτή και το αγγείο. Υπάρχει ένα μυστικό τεχνικό όταν πάτε να προσεγγίσετε τις νεφρικές. Βρίσκεται πρώτα ένα άνω μεσεντέριο, πηγαίνει σε ύψος των νεφρικών και μετά η χοβολέας πηγαίνει λίγο πιο δεξιά, αν θες να δεις την αριστερή νεφρική, και λίγο από την άλλη μεριά για την άλλη νεφρική. Υπάρχουν κάποια τεχνικά κόλπα που μπορείτε να τα βρείτε και να τα κάνετε. Βλέπετε ότι εδώ σε μια μαυρόαστρη λήψη, πώς φαίνονται οι δύο νεφρικές. Και έχουν και άλλοι, καμιά φορά έχουν διαφορετικό ύψος και άλλη κλίση. Άρα θα πρέπει να θα παίξετε με τον υποβολέα. Εδώ είναι φυσιολογικές μέθοδες. Σας δείχνω πόσο διαφορετική είναι η κλίση. Η δεξιά νεφρική πάει προς τα πάνω, η άλλη πάει λοξά προς τα κάτω. Εδώ αυτό το έβγαλα αυτό στο slide. Έψαχνα ένα πολύ πιο γεμάτο άνθρωπο. Ό,τι βρήκα το. Για να σας δείξω να καταλάβετε το εξής. Εδώ λοιπόν έχουμε 190. 19 εκατοστά από την εμφυγάνεια του δέρματος. Πιστέψτε να υπάρχουν και άνθρωποι που να έχουν 25 εκατοστά απόσταση. Δεν μπορείς να πεις ότι έχει στένωση 50-60%. Όσο και καλός να είσαι. Φυσικά, αν βάλεις μια κοπελίτσα σαν αυτές που έχει στα πίσω καθίσματα, τζάμι, να σας κάνουμε επίδειξη αυτή για τις νεφρικές. Με την καλή έννοια. Εξετάζεται λοιπόν τις νεφρικές. Πρέπει να δεις την έκφυση τους. Αυτό είναι το σημαντικό. Άρα, σε μερικές περιπτώσεις θα είναι βοηθητικό. Ή να δεις, ας πούμε, στην πορεία, σε λεπτά άτομα, δεν ξέρω την πορεία της νεφρικής που ξεκινάει από εδώ, δεν έχουμε όλες τις τομές και έρχεται μέχρι εδώ. Το άλλο σημαντικό που είναι η υπεροχή του περίπου είναι ότι μπορεί να δεις ακόμη και τοξοειδείς αρτηρίες. Δηλαδή, τα μικρά αγγεία, τα εδωνεφρικά, εκεί είναι βοηθητικά και μπορεί να τα δεις. Γιατί η πρόσβασή σου είναι από τα πλάγια, άρα η απόσταση που έχεις να διανύσεις είναι 5 εκατοστά, 10 εκατοστά. Αλλά νομίζω ο συνδυασμός των εξετάσεων θα μας δώσει. Δηλαδή, τι εννοώ συνδυασμό. Εγώ μάλιστα δεν χρειάζεται να κάνει, γιατί υπάρχει και άλλο κοστολόγιο να κάνει CTA νεφρικών. Ας κάνει μια CTA ανώ κατ' οικειλίας, θα δεις και τα επινεφρίδια.
στην παθολογία της πέφτες που ταυτόχρονα κυρίως και θα δεις καλά και τα αγγεία. Εδώ μια περίπτωση ενός ανευρίσματος που βοηθάει και το τρίπεξ στα ανευρίσματά μας. Βλέπετε πολύ καλά που είμαστε με τη θρηπτή ανασύνδεση εκεί στην αξονική. Και το ίδιο και εδώ έχουμε σε πιο χαμηλή θέση ανευρίσματα και φαίνεται και η ροή μέσα στο ανευρισματικό σάκο. Εδώ είναι το αντίστοιχο με την αξονική, ο εσωτερικός τρόμβος. Το ίδιο ισχύει για πιο χαμηλά. Εδώ πια έχουμε φτάσει στο επίπεδο του μυρού και βλέπετε ένα ανέβρισμα, μια άλλη θέση που είναι προσφυλής, έχει πολύ πιο συχνά, είναι πίσω στον εγνοιακό βόθρο. Είναι σχετικά συχνά τα ανεβρίσματα και μια φορά και μπαίνει και διαφορετική διάγνωση. Τι θα κάνουμε διαφορετική διάγνωση όταν βάλουμε τον άνθρωπο στο βρούμητα? Πολλές φορές βλέπει κάποιος κάτι φουσκώνει. Αν δεν σφίζει, δεν θα είναι ανέβρισμα. Συνήθως είναι το πιο συχνό έβριμα. Και είναι και τυχαίο, ιδίως ηλικιωμένους ανθρώπους που έρχονται και ζητάνε, ας πούμε, τρύπωση φλεβών. Βλέπεις πάρα πολύ συχνά και στις Μπέικερ, οι οποίες είναι απότοκο στα ηλικιωμένα άτομα τι πράγματος. Οστεαρθρίτιδα, συχνές θυλακίτιδες και φούιτ προς τα πίσω και κάνει την Μπέικερ. Τα τρώει και τις ομοιώνωσε για τη διαφορετική διάγνωση. Εδώ πάλι βλέπετε την αντιστοιχία των δύο εξετάσεων. Καλή είναι, είπαμε, είναι υπέρυξη σαν πρώτη βασική εξέταση για προσανατολιστής, αλλά μετά νομίζω ότι τα καινούργια μας εργαλεία είναι πολύ πιο σημαντικά. Εδώ καμιά φορά, προσέξτε, θυμάμαι κάποιος είχε σχολιάσει μια συνάδελφο και λέει: τι κάνεις εκεί στην κοιλιά, λέω, γιατζίζεσαι? Καμιά φορά να πιέζετε λίγο, δηλαδή μην θεωρείτε ότι βάφτε τον τοίχο του σπιτιού σας και το κάνετε την υποβολή έτσι. Πιέστε και λίγο, δύο στους πιο σωματώδεις, να το πω διακριτικά. Πιο σπάνιο, αλλά οι αρχαιοπλευώδεις δυσπραξίες υπάρχουν και αυτές σε διάφορα σημεία. Τώρα εντάξει, εδώ είναι αρχαιοπλευώδεις της μήτρας, βλέπετε τα λαγόνια και πώς δίνουν τροφοφόρα αγγεία. Το μπλε και το κόκκινο έχει να κάνει με το όταν λέμε αρχαιοπλευώδεις δυσπραξίες, όπως παντού είναι ένας θύσανος από αρτηρίες και φλέβες. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Θα σταθεί κάποιος για διόγκωση, ας πούμε, σε άκρο, σε δάχτυλα κτλ. Και μπορεί να πέσετε οι δυσπλασίες, τα αιμαγγιώματα δεν είναι σπάνια στα μαλακά μόρη. Τώρα εντάξει, αυτό είναι λίγο πιο σπάνιο. Εδώ είναι μια δυσπλασία. Πού είναι? Ένας ειδικευόμενος να απαντήσει. Ποιο όργανο είναι αυτό? Νεφρός. Νεφρός, μπράβο. Και εδώ βλέπετε, είμαστε πια στην Κνήμη, όπου βλέπετε μια μεγάλη αρτηριοπνευματική δυσπλασία. Και βλέπετε με διάφορες μεθόδους. Οι αρτηριοπνευματικές έχουν το κλασικό, ας πούμε, ακόμη και στον εγκέφαλο, όταν λέμε, είναι δυσπλασικά αγγεία, διευρυσμένα αγγεία, και βλέπετε αυτό το στρομπυλόδες, γεμίζει πολύ ωραία με χρώμα, όταν βάλετε το χρώμα. Αυτό θα πρέπει να το είχαμε κάτω από τα νεφρά, αλλά δεν πειράζει. Πιστεύετε ότι τα μασχέρματα νεφρών είναι πολύ πιο εύκολα να διεξετάσει από ό,τι του κανονικού νεφρού, όσον αφορά τις αρτηρίες. Γιατί αυτό? Γιατί το μάσχεμα είναι μέσα στην πύελο, άρα είναι πιο καλά προσεγγίσιμο με τον υπέρηχό σας και υπάρχουν και πρωτόκολλα. Εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή, θυμάμαι όταν είχα γυρίσει πριν 30 χρόνια. Είχα κάτι χαρτιά, ας πούμε, από τη Γαλλία που έλεγαν τι έπρεπε να γράφει στο αυτό. Δηλαδή, θα πρέπει να δεις την νεφρική αρτηρία και τη φλέβα και την έκφυσή της από τη λαγόνια. Γιατί βλέπετε, η νεφρική αρτηρία βγαίνει από τη λαγόνια. Και μετράς ταχύτητες εκεί, εδώ, και πας και να μετρήσεις και τη ζωτικότητα, για τη ζωντάνια του νεφρού και τις τοξολογικές και τις μέσα αρτηρίες. Υπάρχουν κάποια δεδομένα, δηλαδή, για να μελετήσεις το αποσχέμα των νεφρών. Αλλά δεν είναι τόσο συχνή εξέταση, αλλά πιστέψτε με ότι και τα μασχέματα μπορεί να πάθουν μια επιπλοκή και δεν είναι καλό, ας πούμε, να στενωθεί πάλι. Κάνεις, έχεις ένα νεφρό μόνο, τον έχεις πάρει τον πατέρα σου, τη μάνα σου και να ξανά έχεις στένωση στην νεφρική. Εδώ κάτι τέτοιο συμβαίνει, γιατί βλέπετε πόσο ψηλές είναι οι ταχύτητες. Αυτό σημαίνει 0,3 μέτρα, σημαίνει 300 σαντιμέτρα ανά σεκόντο. Πάλι είναι χρήσιμη η
Εδώ βλέπετε είναι μια πάρα πολύ ωραία εικόνα που αν την αντιστοιχίσουμε εδώ, αυτή είναι η Λαγόνιος και αυτή είναι η έκθεση της νεφρικής στο Μόσχευμα. Ένα πουλάκι κάθεται. Τελειώσαμε. Έτσι έκανα μια επισκόπηση. Φαντάζομαι είμαι και μέσα στον χρόνο. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι πριν παρουσιάσουμε τα περιστατικά. Να ευχαριστήσουμε γιατί ήταν όντως μια επισκόπηση. Ξεκίνησε από πάνω και κατέβηκε ως κάτω για όλες τις εφαρμογές που είναι να έχει κανείς με τους υπερήφους της αρτηρίας. Και όποτε υπάρχει ανάγκη κάποια συμπληρωματική αξονική ή άλλη εξέταση. Όμως ήταν μια επισκόπηση όλων αυτών των εφαρμογών. Ευχαριστούμε γι' αυτό. Μπορούμε ίσως να προχωρήσουμε απευθείας, αν συμφωνείτε, στα περιστατικά και μετά να κάνουμε τη συζήτηση. Okay. Ίσως θα ήταν πιο ωφέλιμο. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Παλέστρας Χρήστος. Θα σας παρουσιάσω μερικά περιστατικά σχετικά με την προηγούμενη ομιλία. Το πρώτο περιστατικό αφορά έναν άνδρα 79 ετών, ο οποίος νοσηλευόταν στην παθολογική κλινική για λίμωξη ουροποιητικού και οξυνεφρική ενεπάρκεια, ο οποίος εμφάνιζε ένα άτυπο κοιλιακό άλκος. Επί την κλινική εξέταση φαίνεται να έχει μια σφίσουσα μάζα στη μέση κοιλιακή χώρα. Οπότε ζητήθηκε υπερογραφικός έλεγχος. Βλέπουμε ένα μεγάλο ανέβρισμα της κοιλιακής αορτής με έναν θρόβο εντός του αυλού του. Βλέπουμε ότι εκτείνεται περίπου σε 12 εκατοστά μέχρι και το διχασμό της κοιλιακής αορτής και με διαστάσεις 6,9 επί 6,2 με έναν αυλό ο οποίος βλέπουμε στην επόμενη εικόνα στο τρίπλεξ να έχει ροή εντός του. Και επίσης βλέπουμε και ότι οι ταχύτητες και το φάσμα παραμένουν φυσιολογικές, παρότι το ανέβρισμα και το εσωτερικό θρόμβο, γιατί ο αυλός παραμένει χωρίς κάποια σοβαρή στένωση. Όπως είπα, ο αυλός έχει μέγιστο εύρος 3 εκατοστά και ελάχιστο εύρος 1 εκατοστό. Λοιπόν, η αντιμετώπιση αυτού του περιστατικού ήταν με αντιπυκτική αγωγή και προγραμματίστηκε σε δεύτερο χρόνο χειρουργική αντιμετώπιση. Δυστυχώς δεν είχαμε κάποια άλλη απεικόνηση με άλλο μέσο. Λοιπόν, το δεύτερο περιστατικό αφορά έναν άνδρα 70 ετών, ο οποίος διακομίστηκε από νοσοκομείο άλλου νομού, όπου νοσηλευόταν για υποξή ισχυμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο εμφανίστηκε στη δεξιά παραγκεφαλίδα. Συμπτωματολογία είχε ζάλι περιστροφικού τύπου, ενώ είχε στο ιστορικό του και άλλο εγκεφαλικό στο δεξιό θάλαμο πρόσφατο. Έγινε αξιολογική αγκιογραφία, όπου παρατηρούμε ότι η δεξιά σπονδυλική αρτηρία φαίνεται να έχει μία σοβαρή στένωση, όπου από όσο γράφαν στο πόρισμα ήταν περίπου 70%. Και στη διαφορική διάγνωση τέθηκε είτε διαχωρισμός, είτε κάποια αφηρηματική πλάκα. Το βλέπουμε και στην ομιλία ανασύνθεση εδώ πέρα. Και επίσης βλέπουμε ότι η σπονδυλική δεν βρίσκεται εντός του σπονδυλικού τρίματος εκείνο το σημείο. Οπότε ζητήθηκε ένας υπερογραφικός έλεγχος συμπληρωματικά. Εδώ πέρα βλέπουμε τη δεξιά σπονδυλική αρτηρία με μια μεγάλη αφηρηματική πλάκα, εδώ πολύ σημαντική στένωση, περίπου 80% της τάξης του 80%. Εδώ πέρα βλέπουμε και την μέτρηση σε εγκάρσιο επίπεδο για τη στένωση. Βλέπουμε με τον Doppler έλεγχο την ταχύτητα, τη ροή ταχυτήτων, τις φυσιολογικές ταχύτητες που είχε προηγουμένως πριν την στένωση και πάνω στη στένωση βλέπουμε ότι οι ταχύτητες περίπου διπλασιάζονται. Οπότε παρότι έχουμε μια πολύ μεγάλη στένωση με μια μεγάλη αθρωματική πλάκα που προκαλεί μια στένωση περίπου 80%, βλέπουμε ότι οι ταχύτητες απλά διπλασιάζονται ενώ θα περιμένουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Και από το beef flow βλέπουμε ότι ο ουσιαστικός αυλός του αγγείου, παρότι είναι πολύ μεγάλη αθρωματική πλάκα και αυτό είναι το ενδιαφέρον, παραμένει περίπου στα ίδια παρότι υπάρχει θρεωματική πλάκα, η οποία από ό,τι φαίνεται επεκτείνεται και εκτός του τυχώματος. Επομένως, έχει μια δεξιά σπονδυλική αρτηρία, έχει μια μεικτή σαφή θρεωματική πλάκα, η οποία προκαλούσε μια στένωση της τάξης του 80%, αλλά είχε διπλασιασμό της ταχύτητας. Και αντιμετωπίστηκε με αντιμεταλλιακή αγωγή. Λοιπόν, το τρίτο περιστατικό αφορά έναν άνδρα 47 ετών, ο οποίος ήταν πάλι στο περιστατικό της τελευταίας γενικής εφημερίας στο ΕΧΕΠ, ο οποίος εμφάνισε προημερών εντών κεφαλαλγία τύπου ημικρανία,
με πολλαπλά επεισόδια εμέτων. Αλλά εκτός από αυτό, είχε και αναφερόμενη δυσαρθρία, έλεγε ότι δυσκολεύεται να προφέρει κάποια γράμματα και απόκλιση της γλώσσας προς τα αριστερά. Ενώ εμφάνιζε τις τελευταίες μέρες και μια ευαισθησία στην αριστερή τραχηλική χώρα. Αρχικά ζητήθηκε ένα τρίπλεξ, όπου φαίνεται εικόνα διπλού αυλού στην αριστερή έσω καροτίδα, με την έσω στιβάδα να βρίσκεται στο κέντρο, επομένως βλέπουμε τους δύο αυλούς. Το ίδιο φαίνεται και εδώ πέρα, η ίντιμα φαίνεται να βρίσκεται στο κέντρο του αγκίου, εντός του αυλού. Από τον έλεγχο με χρώμα, κατά τον Doppler έλεγχο, βλέπουμε την παρουσία ροής εντός του αληθού αυλού του αγκίου. Και μετά βλέπουμε και το φάσμα στο σημείο στο οποίο υπάρχει ροή, που φαίνεται να έχουμε αυξημένες αντιστάσεις, ενώ στην έσω καρδίδα θα περιμέναμε να έχουμε χαμηλές αντιστάσεις. Έγινε και εξονική αγιογραφία, όπου βλέπουμε ότι όπως δεξιά η έσω καρδίδα φαίνεται φυσιολογική, αριστερά βλέπουμε μια σημαντική στένωση με παρουσία ροή σε ένα μόνο τμήμα της, ο οποίος πιστεύουμε πως είναι ο αληθής αυλός, αντίστοιχα με την με τον υπέρηχο, το ίδιο φαίνεται και εδώ πέρα, αυτή είναι η θέση, ενώ ο υπόλοιπος αυλός καταλαμβάνεται από θρόμβο. Ενώ πιο κεντρικά στο καροτιδικό κανάλι βλέπουμε και το σημείο όπου έχουμε το διπλό αυλό και την ίντιμα στο κέντρο, δηλαδή το σημείο που φαίνεται ο διαχωρισμός. Επομένως, είχαμε μια εικόνα διαχωρισμού της αριστερής εσωκαροτίδας με παρουσία ροής εντός του αληθούς αυλού. Και έχουμε αυξημένες αντιστάσεις κατά τον Doppler έλεγχο με το φάσμα δηλαδή και φυσιολογική ωστόσο ταχύτητα. Εντός του αγκίου υπάρχει ο τυχωματικός θρόμβος και παρουσιάστηκε ο διαχωρισμός του παροτιδικού κανάλι. Λοιπόν, αντιμετώπιση έγινε με την πετρελαϊκή και την πυκτική αγωγή, καθώς και με στατίνη. Και τελευταίο περιστατικό, ένας άνδρας 66 ετών, ο οποίος χειρουργήθηκε λόγω απόφραξης της δεξιάς κοινής λαγόνης αρτηρίας, της δεξιάς έξω λαγόνης αρτηρίας και της αριστερής έξω λαγόνης αρτηρίας, πρόσφατα πριν περίπου μία εβδομάδα, ο οποίος τη μέρα του χειρουργείου το βράδυ εμφάνισε έντονο άλγος στο αριστερό κάτω άκρο. Την επόμενη μέρα το άλγος υφέθηκε, αλλά παρόλα αυτά οι χειρουργοί δεν ανοιχνεύανε ροή από τον Doppler έλεγχο στις αρτηρίες της αριστερής μνήμης. Στην ουσία αυτό που έγινε ήταν ένα μυρωμηριαίο bypass και stenting των αγκίων που είχαν απόφραξη. Λοιπόν, στην εφημερία το περιστατικό, το υπερχογράφημα που έγινε στην εφημερία, φαίνεται να υπάρχει υπερηχοϊκό υλικό εντός της αριστερής επιβολής μοιραίας αρτηρίας, ενώ από τον Doppler έλεγχο φαίνεται να μην έχουμε ροή στην αρχική μοίρα της αριστερής επιβολής μοιραίας αρτηρίας, ενώ βλέπουμε την αριστερή ενδοβάθη μοιραία αρτηρία, η οποία φαίνεται να κάνει και aliasing με αυξημένη ταχύτητα, ενώ το περιφερικότερα αυτής της βλάβης, περιφερικότερα βλέπουμε ότι το φάσμα έχει χαμηλές ταχύτητες, είναι μονοφασικό και είναι ουσιαστικά αυτό που είπε πριν και ο κ. Λευκόπουλος, το τάρντος πάροχος. Μετά το ίδιο εμφανίζεται και στην αριστερή γνειακή αρτηρία, ενώ περιφερικότερα στις μικρές αρτηρίες της προσκοπής μνημείας έχουμε νηματοειδή ροή. Επομένως, εδώ πέρα από τα αποτελέσματα από τον υπέρηχο ήταν απουσία ροή στην αρχική μοίρα της πολύς μοιραίας αρτηρίας και παρουσία υπερηχογενούς υλικού περίπου 5 εκατοστά από την έκφυσή της με προαποφρακτικό φάσμα στο σημείο αυτό. Ενώ περιφερικότερα είχαμε περιφερικότερες απόφραξεις, είχαμε μονοφασική ροή με χαμηλές ταχύτητες και ακόμα περιφερικότερα στις προσκοπήσεις της μοιραίας αρτηρίας είχαμε νηματοειδή ροή. Λοιπόν, αυτό το περιστατικό αντιμετωπίστηκε με επίγουσα χειρουργική αντιμετώπιση. Φάνηκε από το χειρουργείο ότι είχε διαχωρισμό η επιπολή μοιραία αρτηρία με πολλαπλά σημεία εισόδου, ενώ υπήρχε και παρουσία θρόμβου εντός του αυλού, το οποίο, όπως φαίνεται, μάλλον σχετίζεται με το ευρήμα το υπερηχογραφικό. Και ακολουθήθηκε μετά, έγινε στέντινγκ της επιπολή μοιραία αρτηρία και ο ασθενής βελτιώθηκε. Λοιπόν, αυτά από μένα. Ευχαριστούμε τον κύριο Παλαιστράβο που μας έδειξε αντιπροσωπευτικά παραδείγματα που τέριαζαν και με το εφάσμα των εφαρμογών που ο κ. Λευκόπουλος πριν μας είχε αναλύσει. Δεν ξέρω αν ο κ. Λευκόπουλος θα σχολιάσει κάποια τα περιστατικά. Όχι, το τρίτο, ο εγκέφαλος είχε κάτι ή δεν παρουσίασε. Ναι, είχε το εγκεφαλικό. Το τρίτο λέτε τη. Το τρίτο περιστατικό που το παρουσίασε. Ή τη σπονδυλική λέτε. Ή το διαχωρισμό. Α, όχι, τον εγκέφαλο, όχι, δεν φάνηκε κάτι. Κάτι πάρα πολύ φρέσκο. Η εξονική αγιογραφία έγινε μερικές ώρες μετά. Ωραία. Κάποια ερώτηση, σχόλιο, παρατήρηση, ποιος θα έχεις.
Ναι, ευχαριστήσω και εγώ τον Τάσο Περκόπουλο. Ο Τάσος είναι έτσι ένα από αυτούς τους ανθρώπους που εκπρόσωπο μεγάλη εμπειρία και γνώση έχουν ακόμα και τη σπίθα τη μαχητική για την υπεράσπιση της συμπεριφοράς μας. Έχει δίκιο ότι κάνουμε μάχες, αλλού χάνουμε να κερδίζουμε τέλος πάντων και οπωσδήποτε υπάρχει πρόβλημα. Ένας από τους λόγους που υπάρχει το πρόβλημα είναι ότι συνήθως ο αρτηριολόγος δεν θέλει να καλύψει τόσο ευρέως το φάσμα του αντικειμένου του. Δηλαδή υπάρχουν φυσικά αμοιβώς αρτηριολόγοι που δραστηριοποιούνται αμοιβώς υπέρυτα. Αυτοί έχουν τόσα πολλά να κάνουν με οι θόρες εξετάσεων πολλές φορές δεν ασχοληθούν με πιο εξειδικευμένες εξετάσεις περίπου και αυτόν τον λόγο βλέπεις και χάνουμε κομμάτια σε άλλες υπόλοιπες. Υπάρχουν οι αρχινολόγοι οι οποίοι κάνουν αγγεία, αλλά κάνουν μόνο στους περίπους. Ενώ, όπως είδατε, από όλη την γάμα των εξετάσεων, εγώ είμαι ένας από τους αρχινολόγους που κάνω αγγεία σε όλο το φάσμα των εξετάσεων. Είμαι εξαίρεση. Αυτά τα προβλήματα που έχει η γοντά μας, δυστυχώς δεν μπορούμε να λυθούμε οριζόντια σε όλους τους, σε όλο το φάσμα IT, ιδιωτικού, δημοσίου, πανεπιστημιακού τομέα. Και γι' αυτό έχουμε προβλήματα. Το ιδανικό θα ήταν ένας που ασχολείται με αγία στο τρίπλεξ, να μπορεί να ασχοληθεί και αντιστοίχως με την αξιολογική αγιογραφία, η οποία λύνει τα περισσότερα ερωτήματα που δεν μπορεί να λύσει ο υπέροχο. Ή αυτό που κάνει μόνο υπερήγους, για το όνομα Θεού, να ασχοληθεί με όλο το φάσμα των υπερήγων, από τα παιδιά, τους ενήλικες, όλο το τύπο των εξετάσεων. Ούτε αυτό πάλι είναι πολύ εύκολο και δυνατό. Οπότε πάντα θα μας βρίσκουν υπόσχοι τους. Μετά, εμείς αναπτύσσουμε μια καινούργια μεθόδο, θα έρχονται και την παίρνουν έτοιμη. Όταν δηλαδή πριν από 15 χρόνια δεν υπήρχε καν η αξιολογική αγιογραφία γενικότερα στο σώμα και δεν μας πιστεύαν καν η χειρουργοί ότι μπορούμε να δούμε πολύ καλά όπως υποτάσσουν τα αρτηρίες των κάτω άκρων και θέλανε επιμένα να κάνουμε υπερβατική αγιογραφία. Κάποια στιγμή τους πείσαμε με τη δική μας δουλειά. Και μετά θεωρήσαμε ότι έτσι ωραία γιατί τη βλέπουμε και μόνοι μας. Και ούτω καθεξής. Έτσι, έτσι. Και πάλι σε αυτό έχει δίκιο, νομίζουν ότι το κάνουν σωστά, διότι θεωρούν ότι το κενό που έχουν στην εθνική και στη διάγνωση του περίπτουν με τις κλινικές γνώσεις και την εκτίμηση του ασθενή. Πολλές φορές μπορεί να είναι έτσι, πολλές φορές δεν είναι έτσι. Και ενώ το βασικό εργαλείο στην διαγνωστική και από κάποιο ασθενή είναι η συνεργασία των υποτήτων, την οποία πιστεύω ότι επιδιώκουν μανιωδώς οι ασθενολόγοι και θέλουν πολύ την επαφή με τους κλινικούς, τους υπόλοιπους κλινικούς, γιατί και εμείς κλινικοί γιατροί είμαστε, οι περισσότεροι των άλλων των κλινικών ειδικοτήτων δεν το επιδιώκουν. Και εκεί υπάρχουν οι αντιπαραθέσεις. Εγώ θα σας προτρέψω λοιπόν με την παρουσίαση του κ. Λευκόπουλου που ήταν και πέρα της ακτινολογίας και στο πολιτικό επίπεδο. Θα σας προτρέψω ότι όταν αποφασίσετε με τι θα ασχοληθείτε, ή θα το κάνετε όπως πρέπει, ή ασχολείται με ψάρεμα ή κάτι άλλο. Ή θα μάθετε υπέρηχο φουλ, το μωρό, το νεογνώ, την έγκυο, το μυσκελετικό, τα αγγεία, το τρίπλεξ, δεν ξέρω τι άλλο. Ή κάντε κάτι άλλο στη ζωή σας. Γιατί αν δεν, κάνετε, αν δεν το κάνετε σωστά, βλάπτε την ειδικότητα μας. Εάν θέλετε να ασχοληθείτε διαστρωματικά με ένα αντικείμενο, όπως το γαστρικό ή τα αγγεία, μάθετε όλα τα κουταλίκια. Αποφασίστε τι θέλετε να κάνετε στη ζωή σας, οι νεότεροι, και κάντε το. Μην αφήνετε κενά. Τα κενά, από τα κενά μπαίνουν οι βάβαροι. Και μετά, όταν μπουν μέσα, σας διώχνουν. Ευχαριστούμε και πάλι, κύριε Λευκόπουλο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση και από το κοινό. Εγώ θα ξέρω να μιλήσω κατέλος. Ευχαριστώ καταρχήν τους δύο μιλητές και πολύ ωραία ομιλία και πολύ ωραία τα παραδείγματα. Χαίρομαι που πιάσαμε αυτή την κουβέντα που ήταν μια εκκίνηση για το τι χάνει την πόρτα.
Σαφέστατα είναι μεγάλο το πεδίο, αλλά καμιά φορά πρέπει να προσέχουμε και εμείς και να ξέρουμε και εμείς τι πράγμα να κάνουμε στην ειδικότητα. Για τις καροτίδες, ας πούμε, είναι δυστυχώς κάτι που το έβλεπα και στην Αλεξανδρούπολη και το βλέπω τώρα. Ασυνέστητα καμιά φορά, ακούγεται ότι αφού θα δούμε την πλάτη στην καροτίδα, θα μιλήσουμε με τον ίδιο χειρουργό. Επομένως, πρέπει πρώτα μεταξύ μας να έχουμε υπόψη μας και τη δική μας συμμετοχή. Γνωρίζουμε ότι τα καροτίδες κάνουμε και εμείς. Και μάλιστα στην εποχή μας, προσωπικά, εγώ για στέλνω καροτίδας, στην εποχή της ανδροκτονής, δεν θα παρέχουμε κάποιον σε κάποιον που δεν θα μπορέσει να κάνει μετά την ανδροκτονή για να αντιμετωπίσει την πιθανή επιλογή. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε ότι είναι σύνηθε στο τέλος. Σαφέστατα είναι η ανδροκτονή που πολλοί πιστεύουν ότι είναι η πρώτη επιλογή. Αλλά πολλές φορές και οι επιχειρηματικοί παίρνουν για να εκτιμήσουν τον ασθενή για την αρτεκτονή, αλλά καταλήγουν μετά από στέλνο. Επομένως, πρέπει να πω ότι σε αυτή την πολύ μεγάλη κουβέντα για το τι μπορούμε να ευχαριστήσουμε, πολλές φορές μπορεί να μην είναι δική μας η ευθύνη, γιατί δηλαδή, είμαστε κλινικοί, τίποτα μπορούμε να έχουμε κλινική επαφή. Πράγματα που κάποιο θα έχει στην ειδικότητα και αποφασίζει να τα κάνει, ίσως είναι πολύ δύσκολο να τα κάνει. Δηλαδή, ένα αντιεπιτροπό που αποφασίζει να κάνει στο γραφείο τρεις λέξεις, ή θα κοπεί θεσμικά στο να μην μπορεί να κάνει, ή μετά δεν μπορεί να το πάρει στην ευθύνη, γιατί απλά δεν θα σου τον στείλει. Αλλά τουλάχιστον σε αυτά που μπορούμε μεταξύ μας, είναι καλό να ξέρουμε, δηλαδή είναι κρίμα ένα υπερηφολόγος να κάνει το τριπλέξ και από κάτω να γράφει αντιχειρουργική συνεκτίμηση, αγνοώντας ότι είναι ένα κομμάτι που μπορεί να αντιμετωπιστεί επίσης από τη δική μας ειδικότητα. Χρήσιμο σχόλιο, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο αντισχόλιο ή κάτι θέλει να προσθέσει ο κ. Λευκόπουλος. Είναι αυτονόητο αν κάποιο συνάδελφο θέλει να επίσης να κάνει σχόλιο ή ερώτηση, αυτό μπορεί να το κάνει τώρα. Εγώ να κάνω ένα σχόλιο πιο εξαφνολογικό. Ένα αγαπημένο καθηγητή δεν είναι ζωή πια. Πριν 40 τόσα χρόνια στο βιομηχανικό επιτήριο στην Τζιμισκή, μιλούσε για του Έλληνες και έκανε έναν χοντροειδή μεν αλλά σωστό διαχωρισμό. Τους αισιόδοξους, απεσιόδοξους που είναι η πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού και τους απεσιόδοξους, αισιόδοξους. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκω και εγώ. Αλλά θεωρώ, επιτρέψτε μου να κάνω και μια οικολογική παρατήρηση, ότι δυστυχώς και για την ειδικότητά μας, και για την οικολογία και για τη φύση είμαστε στο και 5. Τελείωσε η περίοδος που λέγαμε είμαστε στο παραπέντε και να σώσουμε κάτι. Από εδώ και πέρα θα μετράμε απώλειες, θα χάνουμε πολλές μάχες και ο Θεός βοηθός. Να λέμε να μην χτυπήσει την πόρτα μου. Η συμφορά γενικώς. Άρα είσαι απεσιόδοξος. Ναι, ναι. Μπράβο. Δεν άφησες να πω το κομμάτι ανάμεσα στη αισιοδοξία του ποιο είναι. Το οποίο είναι, θεωρείται ελιτίστικο και με κατηγορούν γι' αυτό. Πιστεύω ότι υπάρχουν μέσα στην ερημοποίηση της συστηματικής μας ζωής και της πραγματικής ζωής υπάρχουν οάσεις. Αλλά οι οάσεις είναι για τους περιπατητές. Για αυτούς που αναζητούν, για αυτούς που ψάχνουν. Και μπορείς να βρεις και ζωντανές φιλίες και ανθρώπους, αλλά είναι για τους λίγους, είναι για τους αριστοκράτες. Με την καλή έννοια, μην βγάλεις τα κανάλια. Έτσι είναι για τους λίγους. Τι να κάνουμε τώρα, αυτοί που θέλουμε για να αλλάξουν τον κόσμο, ο λαός, ο λαός και ο λαός, ας ανεβαίνουν στα τρακτέρ, ας κατεβαίνουν τα τρακτέρ. Εγώ δυστυχώς βλέπω και το φίλο μου τον Γιάννη εκεί πίσω, ή κάνω λάθος. Ρε Γιάννη, τι γίνεται, πρέπει να μαλλιάσει πιο πολύ από τα δικά μου. Ας πούμε, ας συμβιβαστούμε, Αδάμ, να πούμε ότι είμαι απεσιόδοξος, αισιόδοξος. Οκ. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ κύριε Κόβουλε, ευχαριστούμε πολύ τους συναδέλφους που ήταν εδώ. Θα σας ευχαριστούμε σε καλύτερα πράγματα, γιατί όχι, να ευχαριστούμε τη δράση. Ευχαριστούμε στο καλύτερο.